Τον απολογισμό πεπραγμένων της για το 2022 παρουσίασε χθες η Περιφερειακή Αρχή σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη. Τα βασικότερα σημεία της παρουσίασης της Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα ανέφερε στο ΣΤΑΡΤ ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νίκος Μουζακίτης, ο οποίος μετέφερε και τις παρατηρήσεις που έκαναν οι επικεφαλείς της ΑΝΑΣΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Η κυρία Κράτσα ξεκίνησε τη συνεδρίαση τονίζοντας ότι με υπερηφάνεια καταθέτουμε τον απολογισμό του 2022, μια σημαδιακή χρονιά όπως είπε, η οποία σηματοδότησε την επανεκκίνηση μετά την COVID εποχή. Μια χρονιά ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ, επαναπροδιορισμού των δημοσίων επενδύσεων και τη μετάβαση από το ΠΟΥΔΟΕ σε ΕΠΑ. Μια ιδιαίτερη χρονιά, όπως χαρακτηριστικά είπε, διαβουλεύσεων και συνεργασιών τόσο μεταξύ μας όσο και με την κοινωνία. Μια χρονιά τομή. Άνοιξε ο δρόμος για τη χρηματοδότηση του προγραμματισμού μας και των στόχων μας. Είμαστε πλέον σε μια πορεία εφαρμογής. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι εξειδίκευσαν ο καθένας τον τομέα του, όπως ο κύριος Ορφανουδάκης, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, η κυρία Ανδριώτη και ο κύριος Καποδίστριας και ο κύριος Ιωάννου, καθώς και ο κύριος Αρμενιάκος. Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις των παρατάξεων, πραγματικά υπήρξε μια μεγάλη επίθεση στην Περιφερειακή Αρχή. Ξεκίνησε ο κύριος Γαλιατσάτος για την ΑΝΑΣΑ, χαρακτηρίζοντας ότι η συνεδρίαση γίνεται στα κλεφτά. Δεν υπήρχε, όπως είπε, κανένας λόγος η συνεδρίαση αυτή να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Δεν παρουσιάζεται την πραγματικότητα. Τα έργα που μεταφέρεται στο ΕΣΠΑ 21-27 δεσμεύουν περίπου το 40% του νέου ΕΣΠΑ, όπως χαρακτηριστικά είπε, και μας λιδωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απορρόφηση είναι εικονική. Η μεγαλύτερη απορρόφηση έγινε λόγω COVID. Δόθηκαν αρκετά χρήματα για την πανδημία. Είμαστε η τελευταία περιφέρεια η οποία ενεργοποίησε το ΕΠΑ όταν οι άλλες δουλεύουν εδώ και έναν περίπου χρόνο. Για τα έργα υποδομής κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι κανένα από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί και έχουν καταγραφεί στους πίνακες ως προς δημοσπράτηση ή ως προς συμβασιοποίηση. Η Γαρίτσα, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι η ντροπή της Περιφερειακής Αρχής 4 χρόνια τώρα. Έκλεισε με το ΦΟΣΔΑ για τις προσλήψεις με περίεργο τρόπο και για τις απευθείας αναθέσεις στο Θεό, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η Λαϊκή Εισπύρωση τοποθετήθηκε και κατέκρινε την Περιφερειακή Αρχή. Θα σας πω μερικά χαρακτηριστικά. Λόγια παχιά, χωρίς κανένα αντίκρισμα για το λαό, για την καθημερινότητά του και τα προβλήματά του. Με newsletters δεν παρουσιάζονται τα έργα και δεν παραπλανείται ο λαός. Μίλησε η κυρία Μπαλού για εικονική πραγματικότητα. Είστε ικανοποιημένοι, όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι όλα πάνε πρίμα. Κάνετε φιέστες για έργα χωρίς έργα. Ντρέπεται και η ντροπή. Είναι μερικές από τις ατάκες τις οποίες είπε η κυρία Μπαλού. Και υπεραμείνθηκε της δικής της παράταξης ότι είναι δίπλα στο λαό για τα προβλήματά του και έτσι θα συνεχίσουν να κάνουν. Η κυρία Κράτσα έκλεισε τη συνεδρίαση αυτή λέγοντας ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με μια μεγάλη και τεράστια υποστελέχωση σε βαθμό, όπως χαρακτηριστικά είπε, ορισμένοι υπάλληλοι να είναι ήρωες, να γίνονται ήρωες καθημερινά για την προσπάθειά τους. Και απευθύνθηκε στην αντιπολίτευση. Δεν βλέπετε την προσπάθεια την οποία κάνουμε? Δεν ξέρετε τι αντιμετωπίσαμε? Δεν γνωρίζετε τι βρήκαμε, όπως χαρακτηριστικά είπε?